του. Πώς κυλάει η συζήτηση? Νικόλα. Νικόλα, 1,5 ώρα μετά που άρχισε η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, το τοπίο παραμένει ακόμα θολό. Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις, οι εντάσεις και οι καυγάδες μεταξύ των βουλευτών, με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας απλά να παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου άρχισε πριν από 3 περίπου λεπτά την τοποθέτησή του, δηλώνοντας ή επαληθεύοντας, αν θέλετε, τις ανησυχίες που είχαν κάποιοι βουλευτές ότι η επιστολή που στάλθηκε πριν από περίπου 2 εβδομάδες στον διοικητή της Κεντρικής δεν ήταν ξεκάθαρη. Σύμφωνα με την νομική συμβουλή που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα, στην επιστολή δεν γίνεται λόγος για κατάθεση της λίστας Γιορκάτσι, ούτε για την κατάθεση συγκεκριμένων ονομάτων και στοιχείων, με τον διοικητή να ζητά να μάθει τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν να δουν οι ίδιοι οι βουλευτές. Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου ζήτησε από τους βουλευτές μια πιο ξεκάθαρη θέση, ζήτησε να το πούν συγκεκριμένα εάν θέλουν την προηγούμενη λίστα, αυτή που είχε δώσει η Χρυστάλλα Γιορκάτσι τον Απρίλιο του 2019 στον Δημήτρη Σιλούρη, εάν θέλουν μια επικαιροποιημένη λίστα, γιατί φυσικά κάποια από τα στοιχεία θα άλλαξαν από τον Απρίλιο του 2019 μέχρι και σήμερα. Πάντως, αυτό που ξεκαθάρισε ο Κωνσταντίνος Ηροδότου είναι πως μπορεί να δώσει την λίστα εάν αυτή ζητηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Την έχει μαζί του. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορεί να κάνει η Κεντρική Τράπεζα είναι να δώσει συγκεκριμένη άποψη και να βγάλει συμπεράσματα εάν κάποιοι βουλευτές έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης. Ωστόσο, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την θέση του, ο Κωνσταντίνος Ηροδότου τόνισε πως μετά από έρευνα που έκαναν στην Κεντρική Τράπεζα, φάνηκε ότι η λίστα που έδωσε η Χρυστάλλα Γιορκάτσι δεν ήταν επεξεργασμένη και δεν είχε γίνει ποιοτικός έλεγχος των στοιχείων. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, Νικόλα, πως εναπόκειται στους βουλευτές. Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά θα ζητήσουν από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να δώσει την λίστα της Χρυστάλλας Γιορκάτσι όπως αυτή είχε κατατεθεί τον Απρίλιο του 2019 στον Δημήτρη Σιλούρη, ή εάν θα προτιμήσουν να έχουν στα χέρια τους μια επικαιροποιημένη λίστα, η οποία δεν θα μπορεί να δοθεί σήμερα όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος και να αλλάξουν κάποια στοιχεία. Ενώ τέλος να πούμε, Νικόλα, πως κατά την διάρκεια της συζήτησης και της έντασης που δημιουργήθηκε εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου, τρεις βουλευτές, πρόκειται για την Σκεύη Κουκουμά, την Άννα Θεολόγου και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Ζαχαρία Κουλία, οι τρεις τους, αυτοί οι τρεις βουλευτές δήλωσαν πως είδαν τα ονόματα τους πολλές φορές να κυκλοφορούν σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι βρίσκονταν στην εν λόγω λίστα, ότι είχαν στην κατοχή τους κόκκινο δάνειο και ζήτησαν από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να επαληθεύσει αν ισχύει κάτι τέτοιο, ώστε να τοποθετηθούν και οι ίδιοι να πούν τη δική τους πλευρά. Με τον Κωνσταντίνο Ηροδότου να απαντά πως δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Εάν θέλουν τη λίστα και όλα τα ονόματα, θα πρέπει να κατατεθεί ολόκληρη ως έχει και δεν μπορεί να δώσει μεμονωμένες πληροφορίες. Αναμένεται να είναι μια μαραθώνια συνεδρία, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα λάβουν τελικά οι βουλευτές και αν θα έχουμε οποιαδήποτε στοιχεία μέχρι το τέλος της συνεδρίας.